αδελφοί ημών. Αιωνίας εσύ μνήμη αξιομακάριστη και αείμνηστη αδελφοί ημών. Αιωνίας εσύ μνήμη αξιομακάριστη και αείμνηστη έπεσαν υπερπίστος και πατρίδος. Αρχισμηνίας Κοντίδης Μιλτιάδης. Επιλοχίας Γετσάκης Αντώνιος. Λοχίες Γατζούλης Παντελής, Λαγόρης Παντελής, Σαπουτζής Χαράλαμπος, Τέγος Ηρακλής. Απόντες έπεσαν υπερπίστος και πατρίδος. Δεκανής Αναστασίου Στέφανος, Βαρκάτσης Αγισίλαος, Βελιάνης Δαμιανός, Βέλιος Νικόλαος, Βογιατζής Δημήτριος, Ζησίδης Γεώργιος, Ιουτσάχρα Χαμή, Καραμίτσος Δημήτριος, Κολέντζης Λάζαρος, Κωνσταντινίδης Μιχαήλ, Μενουσάφ Ιωσήφ, Μητρόπουλος Κωνσταντίνος, Ντουμανίδης Ηλίας, Πεπονίδης Χαράλαμπος, Ρουσίδης Μιχαήλ, Σιδηρόπουλος Ηρακλής, Τερπένου Σπυρίδων, Τέστος Πουσίων, Τερκέζης Μιχαήλ, Τσουκαλάς Μιχαήλ, Χατζικυρσάνης Ιωσήφ, Χατζημιχαήλ Αριστοτέλης. Απόντες έπεσαν υπερπίστος και πατρίδος. Στρατιώτες Γεωργούσης Λεωνίδας, Εστιάδης Αναστάσιος, Κοίδης Ηλίας, Κοσμίδης Κοσμάς, Λοζάνης Κωνσταντίνος, Μεναχέμα Αρών, Νούσης Περικλής, Παύλου Βασίλειος, Φιλιππίδης Χριστόφορος. Απόντες έπεσαν υπερπίστος και πατρίδος. Σεβαστές αρχές, κυρίες και κύριοι, αγαπητά παιδιά, με την εδραίωση της ειρήνης του κόσμου συμπίπτει η ευτυχία της ανθρωπότητας. Αυτή τη φράση του Γκρότιου επέλεξα για να ξεδιπλώσω κάποιες σκέψεις. Άλλωστε το επιβάλλουν οι μέρες. Ελλάδα, μία κόκκινη βούλα στη γεωγραφία του κόσμου. Ελλάδα, 1940, ένας άγριος πόλεμος σε ένα όμορφο τοπίο. Χιόνι και αίμα, καιρή φρίκης, μέρες οργής και ενθουσιασμού. Και ο πόλεμος να μοιράζει ατέριαστα τον θάνατο με τις διδαγμένες μέρες. Μέρες σοφές που βγαίνουν από την ιστορία, που βουτά την πένα της στον πόνο. Η ιστορία μας βεβαιώνει πως η ανθρωπότητα ζει από γεννησιμιού της τη μεγαλύτερη τραγωδία. Οι τραγωδίες πάντα γεννούν θύματα. Έτσι, το μεγάλο θύμα της ιστορίας είναι ο απλός λαός. Ο κάθε λαός. Ο πεγμένος στα τραπέζια των μεγάλων αποφάσεων και αυτών που χρήζονται νοικοκύριδες του πλανήτη, που αποφασίζουν τις ημερομηνίες λήξεως των λαών, που μοιράζουν και πουλάνε πατρίδες, οβούλονται. Κι είμαστε εμείς, η προδομένη ονειροπόλη αυτού του κόσμου που μάθε να γεννά τα όνειρά του πάνω στα ερείπια. Κι είμαστε εμείς αυτοί που σηκώσαμε το ανάστημά μας το 40 απέναντι στο Μουσολίνι και τον Χίτλερ με μοναδικό σύμμαχό μας το δίκαιο, προβολώντας ανδράκαθες ψυχές ηρώων, παζάρες ανάπτυξης για αυτούς που πουλάνε πόλεμο,
ιστορία για μας. Να θυμίζουμε σε κάποιους πως οι πατρίδες δεν είναι αγροτεμάχια. Το έπος του 40 απέδειξε πως ένας λαός που θέλει να ζήσει, ξέρει να πεθαίνει. Με την αντίστασή του στη συνέχεια ο ελληνικός λαός, το εθνικό απελευθερωτικό μέτωπο την περίοδο της κατοχής, δίδαξε στους κατακτητές πως ο άνθρωπος πλάστηκε για να είναι ελεύθερος και είναι ελεύθερος ακόμα κι αν είναι αλυσόδετος. Το μεγαλύτερο μαζικό έγκλημα που γνώρισε ποτέ η ιστορία της ανθρωπότητας ήταν αυτό του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Αυτό ας το σκεφτούν οι γενιές που έρχονται. Γι' αυτό η μνήμη ας μην επιτρέψει την επανάληψη. Ο Καμπανέλης βιωματικά μας μεταφέρει όλη την κτηνοδία του πολέμου απέναντι σε κρατούμενους. Είμαι ένας από τους επιζήσαντες κρατούμενους στο SS στρατόπεδο συγκέντρωσης και εξόντωσης του Μαουτχάουζεν. Ένας από εκείνους που τον Μάιο του 45 κλέβοντας και ελπίζοντας φώναζαν «Ποτέ πια!». Ήταν τότε που οι οπαδοί του ναζισμού έχασαν το πόλεμο. Ο ναζισμός όμως επέζησε. Κυρίως γιατί αιώνιες πολιτικοκοινωνικές πληγές αφέθηκαν αθεράπευτες και μένουν ακόμα. Σε αυτό το «και μένουν ακόμα» πρέπει και να σκεφτούμε και να σταθούμε. Φαίνεται καταρχήν παράξενο πως ο ανελαίτος και φιαλτικός κόσμος ενός στρατόπεδου συγκέντρωσης θα μπορούσε να εμπνεύσει ακόμα και τραγούδια. Αλλά η ανθρώπινη φύση δεν πάβει να υπερασπίζεται τα δικαιώματά της ποτέ και πουθενά. Το καιρό εκείνο, κάθε Κυριακή που δεν δουλεύαμε, στέκαμε ώρες ολόκληρες και κοιτάζαμε τις γυναίκες που και εκείνες γίνανε από τα αντίστοιχα και μας βλέπανε. Η απόσταση που μας χώριζε ήταν πάρα πολύ μεγάλη. Είναι ζήτημα αν θα μπορούσαμε να συνονοηθούμε και αν ακόμη φωνάζαμε. Κάτι τέτοιο φυσικά κανείς δεν ξεθάρευε να δοκιμάσει, ούτε χρειαζόταν. Αυτό το σιωπηλό αλληλοκοίταγμα που περνούσε δύο φράχτες από σειρματόπλεσμα δεν είχε ανάγκη από μιλιά. Όμως σκέψου, αυτές οι γυναίκες και αυτοί οι άνδρες που αλληλοκοιτάζονται σιωπηλά επί ώρες ατέλειωτες ήταν ντυμένοι με τα ίδια ριγωτά, ξεθοριασμένα χιλιοφορεμένα ρούχα του κάτερου. Τα σώματά τους πετσί και κόκαλο, τα μάγουλά τους ρουφηγμένα και μαλλιαρά από την αβιταμίνωση. Τα μαλλιά κουρεμένα με μια λουρίδα ξυρισμένη στη μέση, από το κούτελο ως το σβέρκο. Μόνο τα μάτια ήταν πιο μεγάλα και πιο βαθιά από άλλοτε, για να χωράει ο φόβος. Το ηλεκτροφόρο με το ρεύμα υψηλής τάσης και το σειρματόπλευμα με τις σκοπιές δεν ήταν μια απλή τεχνική εγκατάσταση. Ένας αδιάβατος φράχτης. Εδώ, μία διαταγή όριζε να χωριστεί τελεσίδι κατά αρσενικό από το θηλυκό. Μία διαταγή σε μέγεθος μοίρας. Μία διάσπαση του αιωνίου ζεύγους. Ένα παραφύση κόψιμο των από ουρανό και γη ταγμένων να έσονται η σάρκα μία. Θα μου επιτρέψετε να κλείσω με ένα ποίημα ενός συμπολίτη μας, του Στερίκα του Κούλη, ως φόρο τιμής για αυτούς που πέσαν στο αλβανικό έπος. Εκείνοι, εσείς που βάψατε τα αλβανικά με τις φυλές στο αίμα δεινά, εσείς που γράψατε τη νίκη των λαών στις πολιτείες και στις ράχες των βουνών, σηκωθείτε! Αζήτη τα κόκαλα, ονόματα λησμονημένα, άνθρωποι αγαπημένοι, σηκωθείτε. Εσείς που μείνατε στη μέση μιας πορείας ανυπότακτη, ανίκητη και αθώη, για τη σωτηρία της χαράς, για του ήλιου την υγεία, για τη ζωή στα είδωλα τα ωραία, σηκωθείτε.
εκείνοι που μάτωσαν τους δρόμους και μαύρισαν τις πολιτείες, που γκρέμισαν τον ουρανό στη γη και σπήρανε τους κάμπους κόκαλα και θάνατο, που φράξανε τη γη σαν φυλακή. Έφυγαν. Όμως να ξέρεις, φίλε μου, αδερφέ μου, η ζωή γιορτάζει με φωτιά και σίδερο. Ήλιους δεν έχει πια ο κόσμος. Οι πυρκαγιές των ψυχών μας, σημαίες πύρινες εορτασμού στο πανηγύρι της. Φίλε μου, αδερφέ μου, εσύ ο ειρηνοποιός, εσύ ο νέος ήρωας, να είσαι έτοιμος να μην φτάσουν εκείνοι στις Θερμοπύλες. Από τον βουλευτή Φλόρινας, κύριο Αντωνιάδη Ιωάννη. Από την βουλευτή Φλόρινας, κυρία Θεοφύστη Πέρκα. Από τον Αντιπεριφερειάρχη Περιφερειακής Ενότητας Φλόρινας, κύριο Ιωάννη Τιοσέφη. Από τον Δήμαρχο Φλόρινας, κύριο Βασίλειο Γιαννάκη. Από τον Ανώτερο Διοικητή Φρουράς Φλόρινας. Από τον Πρόεδρο Κοινότητας Φλόρινας, κ. Κωνσταντίνο Ροδάκη. Από τον Αντιπρίτανη του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας. Από τον Αστυνομικό Διευθυντή Φλόρινας. Από τον Διοικητή Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Νομού Φλόρινας. Από τον Πρόεδρο της Ένωσης Αποστράτων Αξιωματικών Νομού Φλόρινας. Από τον Πρόεδρο του Συνδέσμου Εφέδρων Αξιωματικών Νομού Φλόρινας.
πρόσωπο της Εθνικής Ένωσης Αναπήρων και Θυμάτων Πολέμου. Από τον εκπρόσωπο της Λέσχης Ειδικών Δυνάμεων Φλόρινας. Από τον εκπρόσωπο της ΠΟΕΑ Φλόρινας. Από τον πρόεδρο του Φιλεκπαιδευτικού Συλλόγου Φλόρινας, ο Αριστοτέλης.